Τις πληγές τους εξακολουθούν να μετρούν οι κάτοικοι στην πηγή Ρεθύμνου, καθώς οι καταστροφές που υπέστη ο τόπος καταγωγής του ρεθμιώτη συγγραφέα Παντελή Πρεβελάκη από την πρόσφατη θεομηνία είναι ανυπολόγιστες και σε έργα υποδομής αλλά και σε περιουσίες. Το ποτάμι που διέρχεται από το χωριό φούσκωσε από την κακοκαιρία με αποτέλεσμα να παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του. Δρόμοι άνοιξαν στα δύο, σπίτια και επιχειρήσεις κρεμάστηκαν στον αέρα, ενώ τα γεφύρια στη Μεσοχωριά διαλύθηκαν. Έγιναν όλα ξαφνικά σε ένα βράδυ. Η Γεωργία Αγγελιδάκη, που κατοικεί στην πηγή και η περιουσία της χάθηκε από την ορμή του ποταμού, περιγράφει στην Κρήτη TV την εικόνα που αντίκρισε το πρωί της Τετάρτης όταν πήγε στο υπόστεγό της, όπου ήταν αποθηκευμένα όλα τα εργαλεία της δουλειάς για τις αγροτικές εργασίες. Το πρωί ήρθα και βρήκα το χειροστάσιο πνιγμένο. Το χρησιμοποιούσα σαν αγροτική αποθήκη από τότε που σταμάτησα να έχω ζώα μέσα. Είναι όλα τα εργαλεία, το τραχτέρι πετρωμένο, το τυχεία πεσμένα, η πτζίνγκη, οι λαμαρίνες, όλα μπήκε, τα πήρε και έφυγε. Η ίδια στην προσπάθειά της να ξεκαθαρίσει ποια υπηρεσία θα κάνει την καταγραφή των ζημιών, υποστηρίζει πως όχι μόνο δεν βγάζει άκρη, αλλά πως έχει γίνει μπαλάκι μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, ενώ αναφερόμενη στον καθαρισμό του ποταμού το καλοκαίρι, μιλά για λάθη που έγιναν. Έχω πάρει σήμερα την Περιφέρεια. Με στέλνει στο Δήμο, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου μου λέει στην περιφέρεια δεν μπορώ να βρω μια άκρη, ούτε που να πάω ούτε τι να κάνω. Καθαρίσανε μόνο αυτή τη μεριά, δεν καθαρίσανε, πετάξανε τα μπάζα από πάνω όπως ήταν τα άλλα, δεν αφήνανε να πλησιάσουμε. Τους λέγαμε που είναι τα σύνορα, που είναι η οριοθεσία του χωραφιού, οτιδήποτε, δεν θέλανε να καταλάβουν. Λέγανε ότι αυτοί ξέρουν και τελικά καταλήξαμε να τα πάρει όλα και να φύγει. Η κυρία Αγγελιδάκη, αγανακτισμένη πλέον, καλεί την πολιτεία να προχωρήσει επιτέλους στην περίφημη οριοθέτηση ρεμάτων και ποταμών, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε πριν λίγα 24 ώρα και ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Πρέπει να οριοθετηθεί, αλλά να οριοθετηθεί όπως ήταν παλιά. Εμένα το ακίνητο ήταν γύρω στο ένα στρέμμα και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τα 250 τετραγωνικά. Δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή ούτε ο πρόεδρος θέλει να καταλάβει, ούτε τα χαρτιά που τους δείχνεις, ούτε πουθενά. Σου λένε θα γίνει ο ποταμός, θα γίνει ο ποταμός. Πότε θα γίνει, άμα μας πάρει τελείως και μας σηκώσει όλους. Θα συνεργαστούμε με την περιφέρεια Κρήτης προκειμένου άμεσα, έχει και αυτή διαθέσιμους πόρους, να γίνει η οροθέτηση τουλάχιστον των ρεμάτων το συντομότερο δυνατό, να ξέρουμε τουλάχιστον πού είναι τα ρέματα, γιατί είδαμε περιπτώσεις όπου ακόμα και δρόμοι είχαν διέλθει μέσα από την κήτη των ρεμάτων. Ο μόνιμος πλέον εφιάλτης της Γεωργίας Αγγελιδάκη, όπως και χιλιάδων άλλων πολιτών, είναι τι θα μας ξημερώσει η επόμενη κακοκαιρία.